Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε για να μου δείξετε την αγάπη σας και να μ' ακούσετε. Είναι μια μέρα με ήλιο και άρα όποιος έχει έρθει μας αγαπάει πολύ, εμένα και την οικογένειά μου, και έτσι αυτό μας συγκινεί πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν είναι για να πέσουμε κάτω από τον ήλιο. Έχουμε νεράκια κρύα, παγωμένα όσο γίνεται, έτσι ώστε να μπορέσετε κι εσείς να ενυδατωθείτε για τα επόμενα 20 λεπτά που θα μιλήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν. Είμαστε 15 μέρες πριν τις εκλογές. Είναι 14 και σήμερα. Σε δύο Κυριακές, τέτοια ώρα θα είμαστε στα εκλογικά κέντρα. Άρα έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά για τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές. Να πω ότι σήμερα είναι και κάποιοι συνάδελφοί μου υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι με το ψηφοδέλτιο της Κλέρης Δελυγιάννη. Επειδή είναι αρκετοί και δεν θέλω να ξεχάσω κάποιον, τους ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθαν και εκείνοι να με ακούσουν. Και φεύγοντας, όσοι δεν είστε απλοί πολίτες, ας δεχτείτε και την ύξη από αυτούς, ούτως ή άλλως να μια κάρτα, ούτως ή άλλως είναι μέχρι 4 οι σταυροί. Ισχύσε τη γνώση. Δεν είναι μοναδιαία η επιλογή στο πρόσωπό μου, που σας ευχαριστώ που τη δείχνετε σήμερα ερχόμενοι εδώ. Επίσης μαζί μας είναι και δύο υποψήφιες περιφερειακή σύμβουλοι, η κυρία Ρένα Βασιλάκη και η κυρία Λαφογιάννη, οι οποίες είναι συναγωνίστρες από το παρελθόν, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, είναι υποψήφιες με τον κύριο Χαρδαλιά. Εγώ θέλω να τους πω καλώς ήρθαν για να μας θυμίσουν. Απλά θα ήθελα να τους βάλω δύο προϋποθέσεις για να συνεχίσουμε να αγαπιόμαστε για πάντα. Η ψήφη των ανθρώπων δεν είναι αλακάρτ. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Δεν μπορώ να πηγαίνω σε έναν να του λέω «Σ' αγαπάω εσένα». Την άλλη μέρα να πάω στον άλλον και να λέω «Σ' αγαπάω εσένα», αλλά αυτό δεν τον αγαπάω. Αυτό είναι ένα ψέμα που αποδεικνύεται και αποκαλύπτεται πάρα πολύ γρήγορα. Άρα λοιπόν, εγώ θέλω... Η μία προϋπόθεση είναι αλήθεια. Και η δεύτερη προϋπόθεση για την περιφέρεια, επειδή έχουμε πάθει από αυτό, είναι η περιφέρεια να είναι κοντά στη Νέα Σμύρνη και μετά τις εκλογές. Και η περιφέρεια έχει πράγματα να κάνει στην πόλη, δεν είναι όλα του Δήμου. Και να σας πω μερικά παραδείγματα. Υπάρχουν κονδύλια για παιδικές χαρές, ειδικά για την παιδική χαρά του Άλσου, σε ένα κονδύλι το κυνηγάμε 3 χρόνια. Της περιφέρειας, που δίνεται σε όλους τους Δήμους. Οι ασφαλτοστρώσεις που είναι στους δρόμους που περνάνε λεωφορεία και τραμ, είναι της περιφέρειας, δεν είναι του Δήμου. Να μην μιλήσουμε για το γήπεδο, που ερχόντουσαν και βγάζαν όλοι φωτογραφίες. Και φυσικά και η υποψήφια δήμαρχος κυρία Νάνου, που τότε ήταν περιφερειάρχης. Και τώρα δεν έχει κανένας να μας πει όλα αυτά πώς θα γίνουν. Για όλα αυτά ο Δήμος. Και το τελευταίο είναι, όχι για όλα αυτά φταίει ο Δήμος, για όλα αυτά η Δελυγιάννη. Η Δελυγιάννη λοιπόν, από το πρωί που ξυπνάει, πρέπει να φταίει για όλα. Και αφού την ανέφερα, να μου πει μια καλημέρα, να μας πει μια καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Μακάρι να φταίω για όλα, γιατί είμαι έτοιμη να τα φτιάξω όλα. Οπότε κανένα πρόβλημα. Εμένα να γνωρίζουν ότι μπορώ να τα φτιάξω, εγώ θα τα φτιάξω. Μια καλημέρα λοιπόν από καρδιάς. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Να ευχαριστήσω θερμά τον Γιώργο τον Λαρίση, που από την πρώτη στιγμή πήρε την απόφαση να μου δείξει αμέριστη εκτίμηση και εμπιστοσύνη και να συμπορευτούμε με όλη του τη Δημοτική Παράταξη. Ο Γιώργος για μένα είναι ένας αξιόλογος συμπορευτής και συνεργάτης, ένας τεχνοκράτης με πολλές γνώσεις, αλλά και με πολλή όρεξη για δουλειά. Εμείς, όλη η παράταξή μας, εγώ μπροστά και πολλοί άλλοι δίπλα μου, έχουμε πάρει την ευθύνη στις 8 Οκτώβρη να τα αλλάξουμε όλα. Έχουμε αναγνωρίσει ότι τα προβλήματα της πόλης είναι πολλά,
αλλά είμαστε έτοιμοι με την εμπειρία διακυβέρνησης 20 ετών, με πολλή όρεξη για δουλειά, με ετοιμότητα και αξιοπρέπεια, με διάθεση συνεργασίας με όλους τους φορείς, να φέρουμε την αλλαγή που όλοι επιθυμούμε στην πόλη μας. Ξεκινώντας από τα πεζοδρόμια, την προσβασιμότητα για όλους τους δημότες, τα σχολιά μας, την αύξηση των κονδυλίων για τα δέσποτα ζώα, τις θέσεις πάρκινγκ που μας ταλαιπωρούν, τις σχέσεις μας με την εστία, μια και έχουμε και εκπρόσωπο της εστίας εδώ, που κακώς τόσα χρόνια την έχουμε τυραννίσει. Η εστία είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του Δήμου μας και έτσι τη θέλουμε. Τη θέλουμε δίπλα μας, τη θέλουμε συμπορευτή μαζί μας. Αλλά και πολλά άλλα, τα οποία έχουμε σκοπό να υλοποιήσουμε σταδιακά, είμαστε εδώ να τα υποσχεθούμε, να δεσμευτούμε απέναντί σας και όπως τόσα χρόνια έχω κάνει, η πόρτα μου θα είναι ανοιχτή, με μέρα του Δημότη κάθε εβδομάδα ανοιχτή στο Δημαρχείο, με τρίμηνες συγκεντρώσεις αναγειτονιές, να είμαστε σε επαφή ο ένας με τον άλλον, γιατί μόνο με υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις, με αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των δημοτών προς τη Δημοτική Αρχή, θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Η δύναμή μας είναι οι άνθρωποι μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επειδή ο ήλιος έβαλε τα δόντια του, δεν θα κάτσουμε πολλή ώρα. Θα αρχίσω λοιπόν, φεύγοντας η κυρία Δελιγιάννη, να σας πω γιατί με την Κλέρη. Όταν το τελευταίο χρόνο στο Δήμο όλα τα ψηφοδέλτια φιλορόησαν, όλοι ακολούθησαν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες, κάναν συμφωνίες και ζητήσανε να πάνε από εδώ και από εκεί για να πούνε ότι εγώ θα γίνω αντιδήμαρχος τάδε, εγώ θα γίνω αντιδήμαρχος το άλλο, Δίνα κλπ. Εμείς με η ομάδα μας που έχουμε απομείνει και με την Κλέρη επικεφαλής αποφασίσαμε ότι θα στηρίξουμε το Δήμο μέχρι την τελευταία στιγμή. Αποφασίσαμε ότι τα προβλήματα δεν τελειώνουν και δεν κάνουμε πολιτική 15 ημερών, δηλαδή σε 15 μέρες που θα τελειώσουν οι εκλογές να εξαφανιστούμε, να σταματήσουν όλοι στο διαδίκτυο να γκρινιάζουν, να σταματήσουν τα πάντα. Εμείς η πολιτική μας είναι συνεχόμενη. Είμαστε εδώ και ευελπιστούμε και θέλουμε να μείνουμε. Γι' αυτό λοιπόν κάναμε αυτή την επιλογή. Ενωθήκαμε άνθρωποι που θέλουμε να δουλέψουμε και θα τα αλλάξουμε όλα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και όσοι με ξέρετε, το ξέρετε ότι θα τα αλλάξω όλα. Το ξέρετε. Πολύ γρήγορα να αναφερθώ σε δύο θέματα του παρελθόντος που έχω ξεκαθαρίσει. Αλλά επειδή συνεχίζουν να ρωτάνε, έτσι προβοκατόρικα, να πω. Καταρχήν τα ζητήματα τα κομματικά. Εγώ το 2019 όταν σας συστήθηκα, δεν το έκρυψα, σας συστήθηκα ως κεντροδεξιός, ως νεοδημοκράτης. Αλλά ποτέ, μα ποτέ, δεν ευελπιστούσα και παραμένω. Αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν ευελπιστούσα να προχωρήσω στην αυτοδιοίκηση μόνο με αυτό το εφόδιο. Αυτό δεν είναι τίποτα. Η αυτοδιοίκηση είναι η καθημερινότητα. Απλά από εκεί που ξεκινάς και το πλέγμα αξιών που έχεις, αυτό σε συστήνει στον κόσμο. Δεν είναι αυτό επιχείρημα γιατί κάποιος πρέπει να με ψηφίσει. Άλλοι χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα γιατί είναι αλαζόνες. Η αλαζονία έχει χτυπήσει κόκκινο. Νομίζουν άλλοι ότι είναι καρδινάλοι, άλλοι ότι είναι πάπες, άλλοι ότι είναι οτιδήποτε. Ας προσγειωθούν στη γη. Εμείς είμαστε προσγειωμένοι και θέλουμε να βοηθήσουμε την πόλη μας. Το δεύτερο παλιό θέμα που έχω επίσης ξεκαθαρίσει, μου λένε κάποιοι, γιατί δεν συνέχισες να κατέβεις μόνος. Το έχω ξεκαθαρίσει. Το 2019 είχα υποσχεθεί σε όλους το ψηφοδέλτιό μου ότι θα διοικήσουν. Γιατί εμείς δεν ήμασταν ψηφοδέλτιο διαμαρτυρίας, ήμασταν ψηφοδέλτιο διοίκησης. Και το κάναμε. Ήθελα λοιπόν το 23 να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω ότι θα νικήσουμε. Και θα νικήσουμε. Γιατί τώρα με τη συνεργασία και τη συμμαχία σωστών ανθρώπων που έχουμε κάνει, θα νικήσουμε. Γιατί δεν έχει νόημα σε όποιον έχει και προσωπική ζωή. Και εγώ, όπως ξέρετε, η οικογένειά μου με τα τρία παιδιά δεν μου επιτρέπει να κάθομαι, να χαζεύω και να διαμαρτύρομαι. Ή θα ασχοληθούμε όλοι μαζί για να φτιάξουμε κάτι, ή θα πάμε να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα.
Γι' αυτό λοιπόν σας λέω και σας κοιτάω στα μάτια, θα νικήσουμε. Πριν πω για το μέλλον, να πω για ένα θέμα που έχει προκύψει από την Παρασκευή, γιατί εγώ δεν κρύβομαι. Το θέμα του νηπιαγωγείου του Έκτου, μπορεί κάποιοι να μην το ξέρετε, που είναι κάτω στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, το οποίο είναι μια πονεμένη ιστορία από το 1985, που ορίμασε τα τελευταία χρόνια και τελικά φτάσαμε την Παρασκευή ο ιδιοκτήτης να σφραγίσει το σχολείο. Προφανώς, από το 1985 υπάρχουν περίοδοι που ο Δήμος κορόιδευε τον ιδιοκτήτη. Υπάρχουν περίοδοι που ο Δήμος δεν έκανε αυτά που έπρεπε για τον ιδιοκτήτη. Και τελικά, εμένα δεν με απασχολεί ο ιδιοκτήτης, άλλωστε έχω αναμετρηθεί μαζί τους όταν μόνος εγώ πήγα και έκανα ένορκη βεβαίωση υπέρ του Δήμου στη διαμάχη την νομική. Αλλά ό,τι και να γίνει, κέρδισε. Και τώρα πρέπει να ικανοποιήσουμε αυτά τα νομικά τα οποία κέρδισε, τα οποία έβγαλε το δικαστήριο ως αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν πάλι μέσα στο καλοκαίρι υπήρξε καθυστέρηση. Από την ώρα που ανέλαβα στις 15 Αυγούστου και αντιδήμαρχος οικονομικών, με επιστρέφει ο Σταύρος Τζουλάκης, δεν ξέρω τι κάνανε οι άλλοι, θα σας πω τι έκανα εγώ. Βρήκαμε κονδύλια και βάλαμε σε συμβολιογραφικά έξοδα και κτηματολογικά, γιατί αλλιώς συμβόλαιο δεν μπορεί να γίνει. Ορίζουμε υπόλογο. Επίσης, η συμβολιογράφος ξεκίνησε και έφτιαξε το συμβόλαιο, έστω και τελευταία στιγμή, και όλα αυτά έχουν γίνει. Και είμαστε στην τελική ευθεία για να ολοκληρωθεί. Βεβαίως, έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας. Και ο ιδιώτης έκλεισε το σχολείο την Παρασκευή. Και τώρα, ο ένας δρόμος που ακολουθούμε είναι να επανακτήσουμε την αξιοπιστία μας προς τον ιδιώτη. Γιατί δεν έχει λόγο κανένας πια, αφού υπάρχει δικαστική απόφαση, ούτε να παίζει ούτε να κοροϊδεύει. Ο άλλος δρόμος είναι, επειδή φαίνεται ότι ο ιδιώτης συναισθηματικά έχει πειραχτεί τόσο πολύ που θα αφήσει για κάποιο καιρό ή για πολύ καιρό ή για λίγο το σχολείο κλειστό, γιατί είναι δικαίωμά του, εμείς θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να το ανοίξουμε, να μην χαθεί ούτε μια μέρα, αλλά θα εξετάσουμε και άλλα σχέδια για τη μεταβατική περίοδο αναγκαστικά, έτσι ώστε τα παιδιά μας να πάνε στο σχολείο. Γιατί αυτά τα παιδιά τη Δευτέρα δεν θα έχουν σχολείο να πάνε. Και οι γονείς δεν θα ξέρουν τι να τα κάνουν και πώς να πάνε στις δουλειές τους. Το παρελθόν έχει πληγές σε αυτό το θέμα. Πληγές που πιάνουν οριζόντια και κάθετα όλες τις παρατάξεις και όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι ώρα να τις πω τώρα, αλλά δεν έχω πρόβλημα. Εγώ τα λέω. Τα του Κέσαρος Κέσαρη. Όποιος έχει κάνει κάτι καλό, του το αναγνωρίζουμε. Όποιος έχει κάνει αδράνεια, το λέμε. Αλλά τώρα προσπαθούμε. Η κυρία Δελιγιάννη, η Κλέρη, προσωπικά εγώ, η Ντορίνα η Καραγιάννη, που ούτως ή άλλως είχαμε ξεκινήσει μαζί και από το 19 μαζί, αλλά τώρα ασχολείται με το ζήτημα ως πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, πάρα πολύ, προσπαθούμε να βρούμε τη λύση. Και φυσικά να αναφέρουμε και τις αιτίες και τα προβλήματα του παρελθόντος. Δεν κρυβόμαστε, εμφανιζόμαστε εδώ μπροστά και τα λέω. Έχω κάνει και αναρτήσεις και τώρα βιντεοσκοπείται η ομιλία. Ό,τι λέω είναι υποκρίσεις. Άρα λοιπόν, για να κλείσω αυτό το στενάχωρο ζήτημα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και κάνουμε. Και εμείς κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε και πριν πάρει αυτή την μονομερή απόφαση ο ιδιώτης. Πάμε λοιπόν τώρα να πούμε λίγο για το μέλλον. Το μέλλον στα νηπιαγωγεία, επειδή είναι το θέμα των ημερών, είναι να φτιάξουμε καινούργια. Τον τελευταίο μήνα προχωρήσαμε και θα νοικιάσουμε σε 15 μέρες πίσω από το My Market εκεί, τον παλιό Βερόπουλο, νηπιαγωγείο, καινούργιο. Επίσης, εγώ είχα κάνει μελέτη για την Ακροβάτσα ανευθέτω χρόνο, το 22, για το κτίριο της Πλαστήρα, να το κάνουμε νηπιαγωγείο και με χλεβάζανε. Υπάρχει μελέτη. Επίσης, στην πλατεία Ζαρίφη είχα πει ότι πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση για το τι θα γίνει αυτό το κτίριο που τώρα έχει πολιτιστική χρήση. Γιατί αν δεν έχουμε σχολεία για τα παιδιά μας, προφανώς η πολιτιστική χρήση πάει σε δεύτερο πεδίο. Αναγκαστικά. Αλλά θα προσπαθήσουμε να βρούμε σχολιά.
Αλλά όλα αυτά, όταν τα λέγαμε, να τώρα τα λέει για την πλατεία Ζαρίφ και αντιπολίτευση και το έχει κάνει σημαία. Όταν τα λέγαμε, όλοι λέγανε πάμε λίγο παρακάτω, λίγο παρακάτω. Οι περισσότεροι από αυτούς που λέγανε το λίγο παρακάτω, τώρα είναι σε άλλα ψηφοδέλτια. Έχουν φύγει από εμάς, έχουν βρει πιο όμορφους συνεργάτες, πιο καλούς και τώρα λένε εγώ δεν ξέρω τίποτα. Τους άλλους πηγαίνετε, δώστε τους τον λογαριασμό. Αλλά όταν ένας είναι 9 χρόνια εκεί, ο άλλος 8 χρόνια εκεί, ο άλλος 3 χρόνια εκεί, ο άλλος 5 χρόνια εκεί, αλήθεια, ποιανού είναι ο λογαριασμός? Είναι ο λογαριασμός της Κλέης Δελιγιάννη ή ο λογαριασμός του Γιώργου του Λαρίση που ό,τι αναλάβαμε, από την ώρα που το αναλάβαμε, λογοδοτούμε. Και σας λέμε ακριβώς τι κάναμε. Για να μας κρίνετε αν έπρεπε να κάνουμε και δύο πράγματα παραπάνω. Γυρίζουμε στην προηγούμενη τετραετία όμως. Από το 19 λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε τη συμπόρευση, τη συμπαράταξη με τον Σταύρο Τζουλάκη, τον Δήμαρχο, εγώ ανέλαβα τα ΚΑΠΗ και τους παιδικούς σταθμούς. Η παιδική σταθμή πριν από μένα, σε αυτό το νομικό πρόσωπο, πρόεδρος είναι η υποψήφια δήμαρχος, κυρία Νάνου. Τους παιδικούς σταθμούς τους βρήκα έτοιμους να κλείσουν. Και ανά πάσα στιγμή, όποτε θέλει, να έρθει να μιλήσουμε. Με χαρτιά. Λέγαμε, μη μας πάρει χαμπάρι κανείς ότι δεν έχουμε πυροσβεστικά. Μη μας πάρει χαμπάρι κανείς ότι δεν έχουμε αδειοδότηση. Και πολλά άλλα. Καλά, μην μιλήσω για ισολογισμούς και για ορκωτούς ελεγκτές και χρηστές διοικήσεις, τίποτα. Όλα αυτά τελειώσαμε. Εμείς τα φτιάξαμε. Θα παραδώσω στον επόμενο παιδικούς σταθμούς διαμάντια. Τα ΚΑΠΗ μας πλάκωσε η πανδημία του κορονοϊού. Αλλά παρόλα αυτά, μέσα στη βαριά πανδημία, ήμασταν το μόνο ΚΑΠΗ που μέναμε ανοιχτοί, ήμασταν το μόνο ΚΑΠΗ που πηγαίναμε εκδρομές. Μάλιστα θυμάμαι τα τηλέφωνα, τα bullying απειλητικά τότε από επαείοντες κρατικούς φορείς να μου λένε «Μα γιατί τους πας εκδρομή, έχεις ευθύνη». Είναι παράνομο και τους λέω «Ωραία, βρείτε τι είναι παράνομο γιατί τα κάναμε όλα νόμιμα και αυτό τους πείραζε και ελάτε πείτε». Γιατί το ΚΑΠΗ δεν είναι μόνο σαν διαδικασία στο Δήμο, δεν είναι μόνο να μαζεύουμε τους ανθρώπους, να τους ομαδοποιούμε για να τους έχουμε μετά χειροκροτητές στις εκδηλώσεις μας. Είναι για να μπορέσουμε κάποιους ανθρώπους που είναι στο σπίτι μόνοι τους, να μην είναι πια μόνοι τους. Να δίνουμε κάποιες διεξόδους σε κάποιους ανθρώπους που έχουν μικρή σύνταξη και δεν μπορούν να χαρούν κάποιες στιγμές αξιοπρέπειας, έτσι όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Αυτό για μένα ήταν από την ώρα που ξεκίνησα αρχή. Προσπάθησα και ελπίζω να νιώθετε όσοι είστε μέλη των ΚΑΠΗ αξιοπρεπείς μετά από 4 χρόνια. Μπράβο, Γιώργο, μπράβο. Μόλις πρόσφατα, το Μάιο και τον Αύγουστο αντίστοιχα, ανέλαβα τις τεχνικές υπηρεσίες και τα οικονομικά του Δήμου. Στις τεχνικές υπηρεσίες προφανώς υπήρχε μια ροή γεγονότων, αλλά είχα αναλάβει και αυτό το κάναμε, να ξεκολλήσω όλα τα έργα. Και τα ξεκολλήσαμε. Η κορονίδα και το, αν θέλετε, το αστείο είναι της υπόθεσης, είναι αυτό που έχει συμβεί στην Ομήρου. Όταν ξεκινήσαμε μας λέγανε θα πάτε εκλογές με ορίγματα, με σκάματα, με κλειστούς δρόμους, με. Και τώρα επειδή πάει σφαίρα, που λέει η κόρη μου, πάει γρήγορα, μου λένε και μου γράφουν στο διαδίκτυο ότι «Α, το κάνεις για τις εκλογές για να φανεί ότι μπορείς να κάνεις πράγματα». Το ότι γυρίσαμε όλο αυτό το κλίμα δείχνει ότι πάμε καλά. Το άλσος, το ξεκολλήσαμε. Μια δαπάνη άνω του 1 εκατομμυρίου θα έρθει, ήδη είναι για υπογραφή, τελειώσαμε. Σε ένα μήνα θα ξεκινήσει μετά τις εκλογές κάπου εκεί για να αναπλαστούν όλοι οι διάδρομοι, τα πάντα. Αρδευτικά συστήματα κλπ. Κλπ. Στην Κομιδία, στο περίφημο τετράγωνο, το πονεμένο που τα έχει όλα πάνω εκεί πέρα, που οι περίοικοι γύρω-γύρω έχουν γήπεδα, σχολεία, χαμός, αυτοκίνητα, κίνηση, δεν τολμάνε να περάσει την Κομιδία, μη σε πατήσει κανένας. Και αυτό λοιπόν, με ένα έργο 6,5 εκατομμυρίων, και αυτό το ξεκολλήσαμε. Προχωράει. Ανοίξαμε το διαγωνισμό, προχωράει, υπάρχει ένας ανάδοχος, θα προχωρήσει, που είναι χρηματοδοτούμενο.
και πολλά άλλα μικρά. Το μόνο που θέλω να πω, γιατί αυτόν τον καιρό βρίθη το διαδίκτυο με τέτοια παράπονα, είναι προεκλογικά, αλλά πραγματικά, απλά τώρα όλοι τα θυμηθήκανε, το θέμα των πεζοδρομίων. Το θέμα των πεζοδρομίων, όποιος σας υποσχεθεί θα το λύσει σε ένα ή σε τέσσερα χρόνια, είναι μεγάλος ψεύτης. Τα χιλιάδες χιλιόμετρα πεζοδρομίων που έχει Νέα Σμύρνη για να φτιαχτούν όλα, χρειαζόμαστε 100 ή 200 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, ένα τέτοιο νούμερο, τέτοιας τάξης μεγέθους. Όμως, και να μου πεις δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, όχι μπορούμε. Μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις σε εκείνους τους άξονες που ξέρουμε ότι από εκεί κατεβαίνουν όλοι για να πάνε στην πλατεία. Που ξέρουμε ότι από εκείνο το πεζοδρόμιο κατεβαίνουν όλοι για να πάνε εκκλησία. Από εκείνο κατεβαίνουν όλοι για να πάνε στο σχολείο. Μπορούμε να κάνουμε τέτοιες παρεμβάσεις. Ή μπορούμε να κάνουμε μια παρέμβαση αν ένας ευκάλυπτος που είναι από το 1930 ή 50 έχει ξυλώσει 10 τετραγωνικά μέτρα πεζοδρομίου και είναι σαν βουνό εκεί πέρα. Τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν. Στα οικονομικά προσπάθησα αυτές οι ακροβασίες του παρελθόντος που γινόντουσαν να μην γίνονται πια. Και φυσικά και μικρά πραγματάκια, το νηπιαγωγείο που σας είπα, που είναι πολύ σημαντικά, αλλά είναι μικρές παρεμβάσεις. Αυτό εννοώ, για να βελτιώνουμε σιγά σιγά το μέλλον. Η επόμενη μέρα είναι η μέρα αλήθειας. Τουλάχιστον αν εκλεγούμε εμείς τα λέμε αλήθεια. Όσο και αν πονάει αυτή η αλήθεια. Γιατί προφανώς τα προβλήματα που έχει η Νέα Σμύρνη εδώ και 20-30 χρόνια, κάποια λύθηκαν από διάφορους ανθρώπους, μπράβο τους, αλλά κάποια άλλα παραμένουν. Και έχουν οριμάσει όλα τώρα. Όλα! Βοηθάει βέβαια σε αυτό, συντελεί και η επιτάχυση της αλλαγής της νομοθεσίας, που πραγματικά στην αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια η εναλλαγή των νόμων είναι τεράστια. Καμία σχέση με το τι υπήρχε πριν, γιατί πάει και λέει κάποιος το 2008 Ρώμη Μνημονίου και πριν από 3.000 νόμους που πλέον έχουν μαζέψει την αυτοδιοίκηση σε ένα στενό κορσέ και μπορεί σωστά για να υπάρχει έλεγχος. Άρα το 2008 που λέει κάποιος ή το 9 ή το 12 δεν είναι το ίδιο με το 2023. Εμείς είμαστε σε αυτή την εποχή και σε αυτή την εποχή έχουμε τις γνώσεις για να προχωρήσουμε και θα ακολουθούμε τη γλώσσα αλήθειας. Στο τέλος. Θα απαντήσω ερωτήσεις στο τέλος. Όχι, κυρία μου, σας παρακαλώ. Δεν τελειώνει. Ωραία. Έχετε φτιάξει τους δρόμους όπως είπατε, πως κοντιδαυτό. Και τους δρόμους. Πολύ ωραία και πολύ αυτά. Πιάσατε να βάλετε μια ράμπα Ελευθερίου, Βενιζέλου και Αιγαίου που είναι το φαρμακείο και έχουν πέσει 4 γυναίκες. Για να ξέρετε, επειδή εδώ πέρα είμαστε, όχι θα απαντήσω, δεν έχω πρόβλημα. Επειδή είμαστε ανοιχτοί, δεν είναι, ο χώρος είναι ανοιχτός για όλους. Και δεν είναι εδώ πέρα τίποτα στημένο. Δεν έχω φέρει χειροκροτητές, έχω φέρει πολίτες της Νέας Σμύρνης. Θα απαντήσω και σε αυτό. Μίλησε για τις ράμπες. Αυτή τη στιγμή ένα έργο 2 εκατομμυρίων ευρώ που λέγεται Οδική Ασφάλεια θα περιλαμβάνει. Ήδη έχει προχωρήσει και προχώρησε τους τελευταίους 3 μήνες, έτσι. Που είμαι εγώ αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών. Και θα περιλαμβάνει 1 εκατομμύριο ευρώ ασφαλτοστρώσεις περίπου και το υπόλοιπο εκατομμύριο θα είναι 45 έξυπνες διαβάσεις. Που οι 45 έξυπνες διαβάσεις, με τα πολύ απλά λόγια των πολιτών, είναι οι ράμπες. Μπράβο Γιώργο, μπράβο! Λοιπόν, συνεχίζω πραγματικά. Καλό όποιον θέλει να έρθει αιρετό, υποψήφιο ή μη, να συζητήσουμε. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τη συζήτηση και δείχνουμε το πρόσωπό μας. Δεν ξαβολάμε τα τρόλ στο διαδίκτυο να βρίζουμε. Εμείς δείχνουμε το πρόσωπό μας και προχωράμε. Λοιπόν, η επόμενη μέρα, γιατί υπάρχουν προβλήματα όπως αυτό που περιέγραψε η διελθούσα κυρία εδώ από τη συνάντησή μας. Τα προβλήματα δεν θα τα κρύψουμε κάτω από το κεφάλι.
Αλλά όπως είχα πει στην Κλέη Δελιγιάννη, το Δεκέμβρη όταν ξεκινούσαμε μαζί, της είπα ότι για μένα προσωπικά, για τον Γιώργο τον Λαρίση, επειδή ξέρω ποιος είμαι, όλη η δυσκολία θα είναι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Μετά τις 15 Οκτωβρίου, επειδή ξέρω ποιος είμαι, θα τα αλλάξουμε όλα. Και για να μην χαλάσω και τη συνήθεια όλων των υποψηφίων που βγαίνουν και λένε τους βασικούς άξονες, τι θα κοιτάξουμε στη συνέχεια, να σας πω και εγώ από την καρδιά μου τι αισθάνομαι ότι πρέπει να κοιτάξουμε. Προφανώς όλα, αλλά σίγουρα τα σχολιά μας που έχουν πολλά προβλήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και ασκρίβονται σε άλλες παρατάξεις άνθρωποι και από τη δεκαετία του 2010 και από τη δεκαετία του 2020, θα είναι προτεραιότητα για μένα. Όπως άφησα διαμάντι τους παιδικούς σταθμούς και θα αφήσω φεύγοντας, το ίδιο ευελπιστώ και για τα σχολεία. Το δεύτερο είναι η επιχειρηματικότητα. Έχουμε μαζευτεί πολύ. Σε λίγο θα γίνουμε Μανχάταν εδώ πέρα. Τουλάχιστον, επειδή δυστυχώς η ζωή μας από εδώ και πέρα θα είναι δύσκολη στη μετακίνηση, γιατί μαζευτήκαμε όλοι και ψηλώσαμε στα κτίρια τα πολλά, το ένα κοντά στο άλλο, ας έχουμε τα πλεονεκτήματα της άνθρωπος συσσόρευσης. Γιατί η άνθρωπος συσσόρευση δεν έχει μόνο μειονεκτήματα, έχει και πλεονεκτήματα. Ποια είναι αυτά? Ότι μπορεί να αναπτυχθεί επιχειρηματική πρωτοβουλία. Μπορεί αντί να έχεις 2 καφέ να έχεις 22. Αντί να έχεις 2 καθαριστήρια να έχεις 32. Εμείς λοιπόν, τουλάχιστον αφού δεν μπορούμε να μετακομίσουμε τις πολυκατοικίες από τα θεμέλια και να τα πάμε κάπου αλλού, δεν ξέρω πού, τουλάχιστον οι άνθρωποι που είναι εδώ να έχουν δουλειές κοντά στο σπίτι τους, να μην χρειάζονται συγκοινωνίες. Η επιχειρηματικότητα, το έχει πει και η Κλέη Δελιγιάννη, θα μας απασχολήσει πάρα πολύ στην επόμενη θητεία. Δύο πράγματα ακόμα. Και ευχαριστώ τον ήλιο που κρύφτηκε πίσω από τα σύννεφα. Δύο πράγματα ακόμα. Σίγουρα υπάρχουν δύο πολύ μεγάλα προβλήματα που είναι το λόγο της συσσόρευσης που είπαμε πριν, το πάρκινγκ και το κυκλοφοριακό. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις και από την αντιπολίτευση και από ιδιώτες πολύ μορφωμένους ανθρώπους. Όλα αυτά για να γίνουν και για αυτά τα θέματα αλλά και για άλλα θέματα. Το νούμερο ένα πράγμα που θα ξυπνάμε και θα κοιμόμαστε με αυτό στο Δημαρχείο είναι να βρούμε λεφτά, να αντλήσουμε κονδύλια. Το έχουν κάνει άλλοι δήμοι, στα Τρίκαλα, στη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη και σε πάρα πολλούς δήμους, αλλά αυτοί δεν το κάνανε έτσι τυχαία, γιατί λένε αυτός ο δήμαρχος έχει κονέ τον πρωθυπουργό. Μπορεί να τον έχει, αλλά όμως δεν έγινε έτσι. Κάθισε και ορίμασε μελέτες ότι τις είχε έτοιμες και όταν βγήκε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που είναι για όλους, πήγε πρώτος, πήρε νουμεράκι, σηκώθηκε από το πρωί και είπε εγώ την έχω έτοιμη. Και άρα εγκρίθηκε. Άρα η δουλειά είναι δικιά μας. Σίγουρα τα χρήματα για να μοιραστούν είναι της περιφέρειας, του κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα επιπλέον αυτά που έχουμε εμείς από τα έσοδά μας, αλλά η δουλειά είναι δικιά μας. Έχουμε 14 μέρες και κάτι, όπως σας είπα. Σαφώς όσοι έχετε έρθει εδώ σήμερα, ελπίζω να έπεισα και αυτή την κυρία που ήρθε εδώ να μου κάνει παρέμβαση, είστε κοντά, αν όχι το έχετε αποφασίσει ήδη, το να μας ψηφίσετε και να με σταυρώσετε και εμένα, γιατί χρειάζεται το σταυρό. Όμως, η μεγάλη δύναμη δικιά σας είναι να είστε πομπή ενός μηνύματος. Δηλαδή αυτές τις επόμενες 14 μέρες ένα μήνυμα στο διπλανό σας, στο γείτονά σας, για το ποιοι είμαστε, για το γιατί θα ψηφίσετε αυτούς που θα ψηφίσετε, για το τι θέλουν να κάνουν και αν είναι και κάποιος δίπης πίστος να έρθουμε να του μιλήσουμε εμείς. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν φοβόμαστε κανένα. Δεν φοβόμαστε το διάλογο. Και άλλωστε γι' αυτό το λόγο Κλέρη Δηληγιάννη, αλλά και εγώ προσωπικά πλέον και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, έχουμε αποδοχή, οριζόντια, από όλες τις δημοτικές παρατάξεις. Όχι από όλους τους ανθρώπους, δεν ταιριάζουμε όλοι με όλους,
αλλά από ανθρώπους που ανήκουν σε διαφορετικές κομματικές οντότητες και διαφορετικές δημοτικές παρατάξεις. Και αυτό είναι το παράσημό μας. Αυτό θέλαμε να κάνουμε. Γιατί η πόλη πρέπει να ενωθεί. Όλοι μαζί. Κλείνω με κάτι προσωπικό. Όπως γράφω και στο φυλάδιό μου και το πιστεύω, δεν το γράφω έτσι. Δεν μου επέλεξε κάποιος ένα σύνθημα. Η επόμενη μέρα του Δήμου, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, όλες οι υπόλοιπες μέρες της ζωής μου, θα είναι γεμάτες εργασία και οικογένεια. Άλλωστε, η γυναίκα μου και τα παιδιά μου είναι τόσο πληθωρικές όλες, οι οποίες με ξεπερνάνε και χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά και η εργασία. Εγώ, το κάλεσμα που σας κάνουμε είναι σε αυτό, στην εργασία. Δεν είναι κάλεσμα στην εξουσία, δεν είναι κάλεσμα στην αλαζονία, μακριά από εμάς, είναι κάλεσμα στην εργασία. Και έτσι, αν αυτό το μήνυμα το δώσετε σε όλους, θα νικήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα για τέτοια ηλιόλουστη μέρα.